23 του Γενάρη σήμερα, μετά από το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, όλοι έχουμε φάει λίγο παραπάνω, έχουμε κάνει μια μικρή κατάχρηση όσον αφορά τα δείπνα μας ιδιαίτερα, γιατί το βράδυ τρώμε περισσότερο αυτές τις μέρες. Οπότε θέλω να μου δώσετε κάποιες έτσι εύκολες συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας, έτσι ώστε να πετύχει μια μικρή αποτοξίνωση που λόγω των καταχρήσεων των ημερών, λόγω των εορτών. Καλή χρονιά να ευχηθώ πρώτα απ' όλα με υγεία σε όλο τον κόσμο, να είμαστε όλοι καλά, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι και πάνω απ' όλα υγιείς. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ στο χώρο μου. Η αλήθεια είναι ότι, και το καταλαβαίνω, ότι ακόμα στα σπίτια μας υπάρχουν οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, την βασιλόπιτα την τρώμε σίγουρα ακόμη για πρωινό. Και οι πειρασμοί και τα δείπνα, όπως μας σωστά μας είπες, ήταν πάρα πολλά. Παρόλο που οι περισσότεροι μείναμε όντως στο σπίτι και δεν βγήκαμε έξω, όμως στο σπίτι, έστω και με δύο φίλους ή και με δύο συγγενείς, υπήρχαν πολλά τραπέζια και φαγητά. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι να κάνουμε, ας πούμε, τώρα κάτι πάρα πολύ αυστηρό ή αποτοξίνωση ή κάτι χημικό ή κάτι ακραίο. Σήμερα όποιος ζυγιστεί, είναι αλήθεια ότι θα τον δείξει ζυγαριά ενδεχομένως κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι μισό κιλό, μπορεί να είναι ένα κιλό, έχω δει και δύο και τρία. Θεωρώ όμως ότι λίγο το σημερινό βάρος ίσως είναι και λίγο πλασματικό, δηλαδή να μην τρομοκρατηθούμε ανεβαίνοντας σήμερα στη ζυγαριά, γιατί είναι αυξημένες οι κατακρατήσεις. Για να το σώσουμε όμως και να μην είναι τελικά πραγματικό αυτό το ζύγισμα και στις επόμενες 2-3 μέρες, καλό θα ήταν λίγο να κάνουμε κάποιες περικοπές, κάποια αποχή λίγο αυτές τις μέρες που μεσολαβούν, ας πούμε, τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι τα φώτα, στο ένα τρίμερο, χωρίς γλυκά, χωρίς αλκοόλ. Νομίζω ότι πιάμε πάρα πολύ, οπότε λίγο εδώ όντως ο οργανισμός μας θέλει μία αποτοξίνωση. Και να προσπαθήσουμε, ας πούμε, τα γεύματά μας να είναι έτσι πιο ελαφριά, δηλαδή να αποφύγουμε λίγο το κρέας, τις σάλτσες και τα βαριά φαγητά που σίγουρα τα φάγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή να φάμε πολύ σαλάτα και σαν κυρίως γεύμα. Δεν λέω και πάλι αυτό μία σκέτη σαλάτα, μία σαλάτα με λίγο. Ίσως ψάρι μαζί μια μέρα που δεν το φάγαμε αυτές τις μέρες, να φάμε ένα όσπρια που δεν το φάγαμε, μια σαλάτα με όσπρια που είναι πολύ ωραία επιλογή χωρίς έτσι πολλά λάδια. Αλλά ακόμα έστω και λίγο κοτόπουλο που μπορεί να έχει περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες, με μια ωραία πράσινη σαλάτα να είναι το κυρίως γεύμα. Και το βράδυ πάλι επίσης κάτι ελαφρύ, γιαούρτι, δημητριακά, πολλά φρούτα, τα μικρά και συχνά γεύματα, να πιούμε πολύ νερό, δηλαδή να επιστρέψουμε στις συνήθειες που θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε ούτως ή άλλως. Να ξαναβρούμε λίγο πάλι τους ρυθμούς μας. Μία μικρή εύκολη συνταγή όσον αφορά έτσι έναν χυμό, πώς να το πω, χυμό αποτοξίνωσης, έτσι που με υλικά που μπορεί να έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Δεν ξέρω, λεμόνι, νερό, σίγουρα, για δώστε μας έτσι μία ιδέα. Ναι, γενικά, ας πούμε, κάποια λαχανικά σε συνδυασμό με φρούτα είναι πολύ ευεργετικά για τον οργανισμό μας, γιατί προσφέρουν πλήθωρα βιταμινών όταν δεν είναι πολύ ψηλά, πολύ ψηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή έχουν και το κάτι όξινο, όπως είναι το grapefruit, όπως είναι το λεμόνι, λέμε, ας πούμε, ότι λειτουργούν σαν λιποδιαλυτικά. Ουσιαστικά είναι ένα καλό ρόφημα που έρχεται στον οργανισμό μας με πολλά θρεπτικά συστατικά και χαμηλό θερμιδικό φορτίο. Δηλαδή, ας πούμε, πορτοκάλι, ανανάς, grapefruit είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Αλλά και smoothie, τα οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα και λαχανικά και φρούτα, δηλαδή να αναμίξουμε, ας πούμε, σέλερι, παντζάρι, καρότο, μαζί με πορτοκάλι, μήλο, ανανά. Δηλαδή, να αποφύγουμε τα πολύ γλυκά, ας πούμε, και στα φρούτα και να κάνουμε συνδυασμούς ο καθένας ό,τι του αρέσει περισσότερο. Τώρα της εποχής είναι, ας πούμε, πορτοκάλια μανταρίνια περισσότερο, που τα έχουμε σίγουρα όλοι στο σπίτι, αλλά μπορεί να βρούμε και ένα grapefruit ή να πάρουμε, ας πούμε, και ένα ανανά που υπάρχει στα μανάβικα όλο τον χρόνο, λίγο ginger που έτσι δίνει και αυτό το καυτερό λίγο το πιο spicy και είναι πολύ ωραίο σαν ρόφημα. Μπορεί να υποκαταστήσει κάποιο γεύμα ένα τέτοιο ρόφημα? Μπορεί να αποκαταστήσει, ας πούμε, ένα δεκατιανό ή ένα απογευματινό γεύμα που θα θέλαμε τα φρούτα. Αν γίνει πιο πλούσιο, αν γίνει smoothie το οποίο να έχει σαν βάση, ας πούμε, και το γάλα. Δηλαδή, ένα smoothie, όταν λέμε, μπορεί να είναι, ας πούμε, με γάλα αμυγδάλου, με μπανάνα, με βρώμη, με μέλι, με φυσικό βούτυρο. Με γιαούρτι, φαντάζομαι. Ναι, αυτό είναι γεύμα που μπορεί να είναι και σαν πρωινό και σαν βραδινό. Δηλαδή, εκεί μπαίνει και το στοιχείο του γαλακτοκομικού και η βρώμη, μπαίνουν και άλλα θρεπτικά συστατικά. Δεν είναι σκέτο φρούτα λαχανικά. Οπότε εκεί μπορεί να θεωρηθεί και ένα όντως πλήρες γεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές. Ελπίζω να τις εφαρμόσουμε όσοι έτσι έχουμε διάθεση αποτοξίνωσης. Θεωρώ, μωρέ, λίγο ότι πρέπει να ξαναμπούμε στους ρυθμούς μας, γιατί όντως
και λογικό, ήταν και κατανοητό. Είμαστε Έλληνες, τα φτιάχνουμε και τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες σε πληθώρα και μας αρέσουν τα μεγάλα τραπέζια. Αλλά για εμάς, δηλαδή, για να αισθανθούμε και εμείς πάλι λίγο καλύτερα, θεωρώ ότι λίγο και από τα άτομα που έχουν έρθει αυτές τις μέρες σήμερα, που ξεκίνησα πάλι τη δουλειά, ότι μου λένε νιώθω λίγο φουσκωμένος, έχουν έτσι ανακατοσούρες. Δηλαδή, λίγο αυτό, να επανέλθουμε στα φυσιολογικά μας και όλα με μέτρο.